Η Φράνη της προκλήθηκε στους χρήστες του Twitter από την εκπομπή Βινιλίου την Παρασκευή το βράδυ. Γεγονός που έκανε ένα αφιέρωμα στο παλιό, καλό, ορθόδοξο Πασόκ και μια αποκάλυψη για το καλά γνωστό νεύμα της Ανδρέας τον Δημήτρα. Τάζος Μπίρσιμ. Το φόντο με το νεύμα του Ανδρέα στον Δημήτρα τώρα μπορώ να το πω. Κατά τη διάρκεια του αφιέρωμα, ο Αντώνης Κανάκης συνδέθηκε ζωντανά τον διευθυντή της ERT Τάσο Μπίρσιμ, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια ήταν συνεργάτης με τον καθυστερημένο Ανδρέα Παπανδρέου και μεταξύ άλλων ελληνική την οποία ουσιαστικά νομιμοποίησε τη σχέση του στα μάτια των οπαδών του Πασόκ. Ο σκηνοθέτης τελικά αποκάλυψε εάν το διάσημο νεύμα ήταν κατευθυνόμενο ή αυθόρμητο. Είπε, θα σας πω, μπορώ να το πω πια. Περπατούσαμε στο σαλόνι σε κάποιο σημείο. Όπως είχα τον Ανδρέα Παπάνου αγάζω και περπάτησα. Μου είπε ότι θα έρθει ο Δημήτα, και ευθένω. Με είδε να αλλάζω χρώμα, λέει μην ανησυχείς, πήρε τα παπούτσια από το Λονδίνο. Τους έφερε εκεί και εκεί συζητήσαμε ότι ναι, η κυρία Δημήτρα έρχεται. Αλλά αφήστε λίγο χρόνο γιατί θα έχουμε πολλούς ανθρώπους στα ελληνικά που θα ήταν τότε υποδοχή. Γι' αυτό ήρθε να έρθει ο Δημήτρα. Πρόσθεσε ο Τάζος Μπίρσιμ με τον Γιάννη Σέρβετας προσθέτοντας ότι αυτό ακριβώς είχαμε το διάσημο νεύμα. Πολύ ωραία ιστορία. Μπορείτε να πάρετε μια μικρή γεύση από τα σχόλια των χρηστών στο Twitter για το αφιέρωμα βινιλίου. Στο Orthodox Pazok.